Σωτήρη, πόσο εύκολο είναι, το έχεις ζήσει, το έχεις περάσει, το έχεις δει, πόσο εύκολο είναι να φύγει κάποιος τώρα όταν η πόλη βρίσκεται στην κατάσταση που τη βλέπουμε. Είναι σχεδόν ισοπεδωμένη και οι μάχες γίνονται μέσα στους δρόμους. Η Μαριούπολη είναι βέβαιο ότι είναι περικυκλωμένη. Και μέρα με τη μέρα πολλαπλασιάζονται οι αναφορές πως πλέον είναι θέμα χρόνου να πέσει στα χέρια των Ρώσων. Μετά από 10 μέρες μαχών, τα κάψιμα και τα πολεμοφόδια επίσης για τους υπερασπιστές της δεν είναι πλέον σε αμφορμία. Οι περίπου 400.000 κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς νερό, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ρεύμα, χωρίς επικοινωνίες. Τις τελευταίες μέρες που πήγα, έστειλα πολλά μηνύματα σε ανθρώπους που γνώρισα τη Μαριούπολη, δεν έχω πάρει καμία απάντηση. Βλέπω στα social media πως η τελευταία φορά που μπήκαν σε αυτές τις εφαρμογές ήταν στις 2 και στις 3 Μαρτίου, αλλά προφανώς πλέον δεν έχουν τρόπο να προσθέσουν τα κινητά τους, δεν πραγματικά. Έχουν ίντερνετ, δεν έχουν δίκτυα. Ενδεικτικά της τραγικής κατάστασης στην οποία πρέπει να έχει περιέλθει η πόλη, είναι και κάποια μηνύματα που παίρνω στο κινητό μου από ανθρώπους που ασχίζουν να βρουν μια επαφή στη Μαριούπολη. Ανθρώπους που ψάχνουν τα σχετικά hashtags που λέμε στα social media, στο Facebook, στο Instagram. Είναι μηνύματα από αυτά που σου σπλακώνουν την ψυχή. Είναι μηνύματα από αγνώστους ανθρώπους, τα κυριλικά ορισμένα, που ζητούν αν μπορώ να πάω σε συγκεκριμένες διευθύνσεις να δω αν τα σπίτια εκεί είναι όρθια, αν οι συγγενείς τους που ζουν εκεί είναι ζωντανοί. Γιατί δεν έχουν κανένα τρόπο να επικοινωνήσουν μαζί τους εδώ και αρκετό καιρό. Όταν πριν 10 μέρες λοιπόν με το κονβόι που οργάνωσαν οι ελληνικές διπλωματικές αρχές, σπάσαμε, θα έλεγε κανείς, αυτό το κλειό και την πολιορκία της πόλης, καταφέραμε να απομακρυνθούμε με ασφάλεια, γνωρίζαμε όλοι μέσα μας πως είχαμε γλιτώσει από του χάρα τα δόντια. Όλα τα σημάδια της τραγωδίας που βιώνει σήμερα η πόλη και οι κάτοικοι της ήταν εκεί. Ήταν εκεί εδώ και μέρες. Βλέπαμε τις περιοδικές δυνάμεις και από τις δύο πλευρές να φέρνουν τον πόλεμο μέρα με την ημέρα όλο και πιο κοντά στις κατοικημένες περιοχές. Μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε τους πιθανούς στόχους, να καταλάβουμε ποια σημεία θα μετατρέπονταν σε θανατηφόρες παγίδες για τους δυστυχείς κάτοικους της πόλης που είχαν την ατυχία να μένουν κοντά σε αυτό που θα έλεγε κανείς σήμερα στρατηγικό στόχο. Θα θυμάστε πως μιλούσαμε για τα χαρακώματα και τις θέσεις μάχης στους δρόμους, στα πάρκα, στις νησίδες των δρόμων. Σήμερα βλέπουμε τις θλιβερές εικόνες και αναγνωρίζουμε αυτά τα σημεία. Οι πληροφορίες, όπως καταλαβαίνετε τώρα πλέον, έρχονται με το σταγανόμετρο, είναι δύσκολο να επαληθευτούν, μένεται και ο πόλεμος της προπαγάνδας. Δεν υπάρχει αμφιβολία όμως πως και εδώ η αλήθεια είναι το πρώτο θύμα και σε αυτόν τον πόλεμο. Και σε αυτή η εικόνα δεν μπορεί να έχει κανείς, ούτε καν οι άνθρωποι που κρύβονται στα καταφύγια και έχουν να δουν το φως του ήλιου και το φως της ημέρας εδώ και αρκετό καιρό. Έχουμε λοιπόν κάποιες ενδείξεις και ενδείξεις που κατατείνουν στο συμπέρασμα πως η πόλη είναι περικυκλωμένη πλέον, πως οι μάχες διεξάγονται στον αστικό ιστό. Κτίρια και υποδομικά τετράγωνα είναι πλέον ένα ανοιχτό πεδίο μάχης. Και το μοναδικό που μπορεί να εύχεται κανείς βλέποντας αυτές τις εικόνες της απόλυτης καταστροφής είναι οι άνθρωποι να μην βρίσκονται στα σπίτια τους, να μην είναι στα διαμερίσματά τους, να έχουν καταφέρει να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο.